γύρω στο 2010 εξεκίνησαν έργα για ανακατασκευή της λεωφόρου Κυριάκου Μάτση στην Παρολιώδησσα. Το όλο έργο διήρκησε 12-13 μήνες. Η ζημιά που εγώ προσωπικά υπομειστήκα ήταν τεράστια, τόσο στα απώλεια εισοδημάτων, στην ταλαιπωρία των πελατών. Εφρόντισαν και έκλεισαν τόσο την Κυριάκου Μάτση, αλλά και την Βασιλίση Φρυδερίκης. Είχαν βάλει σήμαση στην είσοδο μπροστά, δρόμος κλειστός. Από την άλλη, δρόμος κλειστός. Ποια είναι η πρόσβαση? Δεν έχουμε τόσα ελικόπτερα για να διαθέτουμε ο καθένας μας από ένα. Οι κατασκευές ήταν κατάλληλες εν τη εννοία του νόμου περί ρυθμίσεως οδών και υποδομών, κεφάλαιο 96, ένας αποικιοκρατικός νόμος. Και ο νόμος λέει, ετοιμάζονται σχέδια και κατασκευάζεται το έργο και η δαπάνη κατανέμεται στους παρόδιους ιδιοκτήτες σύμφωνα με το μήκος πράσωψης που έχουν τα τεμάχια τους πάνω στο δρόμο που κατασκευάζεται. Πόσα λεφτά εσείς προσωπικά σας ζητούν να πληρώσετε? Μας ζητούν, σύμφωνα με τον οργανισμό που έχω, που με στάθηκε, συνολικά 32.000 κάτι. Είναι πολύ προκλητικό. Είναι το λιγότερο που μπορώ να το χαρακτηρίσω, προκλητικό. Και καλύπτονται πίσω από την ασπίδα, είναι ο νόμος δυστυχώς. Ναι, να παραδεχτούμε ότι είναι ο νόμος. Στην κατάσταση που περνά σήμερα η Κύπρος, ο λαός, ο κόσμος, όλος σήμερα, δεν μπορεί να γίνει να ανακαλεστεί ο νόμος, όπως έγιναν και πολλοί νόμοι το 1974. Αν δούμε σήμερα οι τράπεζες καλύπτονται από το κράτος, για. Εμένα και τους άλλους, ποιος θα μας καλύψει? Πού θα βρω εγώ αυτά τα λεφτά και γιατί να τα δώσω τη στιγμή που πέστηκα την τεράστια ζημιά εγώ? Έχουν δίκιο. Όμως, αυτό λέω όμως. Εδώ έρχεται το Δημαρχείο, κατασκευάζει το δρόμο και ο νόμος λέει κατανέμεται η δαπάνη στους ιδιοκτήτες του δρόμου που έχουν στην ακίνητα πάνω στο δρόμο αυτό. Γιατί να χρεώνονται δηλαδή οι κάτοικοι του εισοδού? Πρόσβαση δηλαδή έχουν μόνο εμείς να βάλουμε ένα αύριο διόδια. Να ζητήσουμε ό,τι θέλουμε προμήθεια από τις παράνομες αυτές που εκτείνει ο Δήμος και πιάνει η λαπόρτα. Θέλω την προμήθεια μου. Δηλαδή είναι πάρα πολλά δηλαδή. Ο δρόμος είναι δημόσιος. Δεν είναι ούτε του άντρου, ούτε του Κωστή, ούτε του Γιάννη. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ούτε το Δημαρχείο μπορεί να υποστεί τον ούλο το έξοδο. Γιατί μιλούμε για εκατομμύρια. Τώρα ήταν η πρώτη δόση που στείλαμε το χρεώσιο. Εμείς έχουμε δανειστεί 32 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή για να κάνουμε τα έργα. Φυσικά θα έπρεπε το κράτος, αφού δρόμοι του. Δηλαδή... Δημόσιοι οι δρόμοι. Δημόσιοι. Όμως το κράτος λέει ότι εγώ θα σέβασα την εξουσία που λέει ο νόμος. Τούτη να κάνετε και να χρεώσετε τον κόσμο. Και εκείνα που δεν έχουν μικρή πρόσωψη, δεν τα κάνετε εσείς. Λύση του τι. Επέστρεψα από την Αυστραλία, ήμουν κάτοικος Αυστραλίας το 1993 και αποφάσισα, λόγω νοσταλγίας, να έρθω στον τόπο μου. Δυστυχώς, φτάσαμε σήμερα στην κατάκια μου, φτάσαμε. Η δουλειά μου έχει πέσει στο μισό. Εμείς το μόνο που κάνουμε, δουλεύουμε για να ζήσουμε. Τώρα, αν μας ζητούν φόρο το ένα, φόρο το άλλο, δεν ξέρω πού θα πάμε και πόσοι θα μείνουμε και πώς θα μείνουμε. Δυστυχώς, ένοιξε. Δεν όπως εμένα και οι άλλοι συμπολίτες μου νομίζω αγωνιζόμαστε για να επιβιώσουμε. Και όσοι επικαλούνται άπαντες, οι μικροεπιχειρήσεις είναι ραβοκοκαλιά της Κύπρου και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα ακούσαμε πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Τι κάνουν για αυτό το πράγμα? Ποιος μας στηρίζει? Πότε θα μας στηρίξουν? Εάν υπάρχει αδικία για τον κόσμο, υπάρχει άλλη τόση αδικία για το Δημαρχείο. Διότι το Δημαρχείο λέει και έρχεται εξουσία να κάνει κάποια πράγματα. Και έρχεται εξουσία με ποιους φόρους. Ποιους φόρους θα τα κάνει? Εάν ο Δήμος Λευκωσίας ή οι υπόλοιποι έχουν, δεν ξέρω τι, ταμεία άδεια, έτσι αυτοί που τον κόσμο πάλι. Δηλαδή κούρεμα, ξούρεμα, πού θα πάμε, από κεφαλισμό.
Τώρα που υπάρχει κρίση λόγω περιστάσεων, υπάρχει περίπτωση να μετριαστεί κάποιο νόμος ή να... Δεν είναι... Νομοθετική εξουσία είναι Βουλή. Εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο. Μακάρι να βρεθεί τρόπος, μακάρι οι αδικίες, τα προβλήματα που βγήκαν τώρα στην επιφάνεια, να οδηγήσουν την Βουλή στον τροποποίηση του νόμου. Μακάρι. Κοίταξε, παρόλο που έχουμε χαρακτηριστεί οι Κύπροι από ορισμένους ξένους ότι λίγο πολλά είμαστε όπως τα γαϊδούρια στην υπομονή για στο ένα και στο άλλο, εγώ πιστεύω ότι όταν έρθει η ώρα να αντιδράσει ο Κύπριος, να μας χαρακτηρίσουν ακραίους, ότι φτάσαμε σε βιαιότητες. Τι περιμένουν δηλαδή, τι θέλουν να περιμένουν δηλαδή. Και να μην χαρακτηρίζουν την αντίδραση του κόσμου ότι φτάσαμε σε ακραιότητες. Όχι, είναι πολύ φυσιολογικό. Είναι πολύ φυσιολογικό. Όταν βλέπεις να χάνεται το έργο κάτω από ό,τι σου, τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις. Όταν ζητάς βοήθεια, κανένας δεν σε βοηθά. Όταν σου λένε είναι νόμοι, νόμοι, μα εκείνον. Εγώ έφταιξα και ο κάθε Κύπρος λέει αυτά σου έφταξαν, δεν φτάσαμε τα με. Ποιον μας εδίηκαν τόσα χρόνια, ποιον μας εδίηκαν, ποιον μας κατευθύνα. Κι τα εκλέψαν τα λεφτά, αν εκλέψαν οι ανθρώποι. Μπορεί να τα δικαιούνται, βάσει των νόμων και βάσει των αρκών. Δεν το γνωρίζω.